Από ό,τι βλέπω, ο ήχος είναι εντάξει εδώ πέρα, όπως μου έχετε γράψει κι εσείς. Οπότε θα ξεκινήσουμε αμέσως με την παρουσίαση. Σας ενημερώνω ότι σήμερα δεν θα ανοίξω κάμερα λόγω προβλημάτων συσκευής, οπότε θα με ακούτε μόνο σήμερα. Και γι' αυτό θα προχωρήσουμε τώρα αμέσως στην παρουσίαση. Αφού βλέπω ότι έχουμε αρκετά άτομα, ξεκινάμε. Για άτομα τα οποία ίσως είναι πρώτη φορά εδώ πέρα σήμερα, ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ. Στην αρχή λέμε, κάνουμε ουσιαστικά παρουσίαση για την εταιρεία και λέμε πράγματα που ίσως σας ενδιαφέρουν, να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία και μετά προχωράμε στα νέα της εβδομάδας, όπου ενημερώνεστε για τα επιτεύγματα που κάνει η εταιρεία τον τελευταίο καιρό, αυτές τις μέρες. Και πιστεύω θα σας είναι ενδιαφέρον να μάθετε για το πόσο πολλά πράγματα έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμής. Οπότε προχωράμε με την παρουσίασή μας. Ας αρχίσουμε με μια εισαγωγή που κάνουμε πάντα εδώ στην αρχή. Έχουμε εδώ πέρα έναν πίνακα ενός καλλιτέχνη επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο φιλοτέχνησε 100 χρόνια πριν από την δικιά μας εποχή και σε αυτό τον πίνακα απεικόνισε το κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την εποχή που ζούσε. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφρύες γραμμές, σαν αυτές που βλέπετε εδώ στην εικόνα. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε και με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι πλέον αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα. Έχουμε τους δρόμους και όλα αυτά τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς, τα οποία βλέπουμε και αυτά στο πίνακα που έκανε ο καλλιτέχνης. Και φυσικά έχουμε και τις λιμενικές περιοχές. Όμως όλα αυτά τα μέσα μεταφοράς, εκτός το ότι μας έφεραν, μας γέμισαν με πάρα πολλά πλεονεκτήματα και μας εξυπηρέτησαν σε διάφορες καθημερινές ανάγκες, έχουν και πολλά μειονεκτήματα, όπως γνωρίζετε. Κάποια από αυτά είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και φυσικά η έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο και ίσως κυριότερο πρόβλημα από όλα τα προηγούμενα και τα επόμενα που θα μας έρθουν και πιστεύω πως είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Όταν ο άνθρωπος κατασκευάζει δρόμους, κάνει εισβολή στην φύση και καθώς η φύση έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί παρόλα αυτά να αντισταθεί στον άνθρωπο. Φυσικά η ζημιά δεν γίνεται μόνο με την κατασκευή των δρόμων, αλλά και με διάφορα σε άλλες κατασκευές που κάνει, όπως γνωρίζετε. Φυσικά όμως, όπως ξέρετε, ο άνθρωπος είναι επίμονος, είναι φιλόδοξος, συνεχώς προσπαθεί να είναι ένα βήμα μπροστά και να φτιάξει πράγματα τα οποία θα κάνουν την καθημερινή του ζωή πιο εύκολη. Και γι' αυτό ξεχνά ότι καταστρέφει το κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και φυσικά διαβρώνουν τις επιφάνειες μέσω της όξινης βροχής και καταστρέφουν το όζον και παράλληλα προκαλούν και άλλες πολλές καταστροφές, τις οποίες σίγουρα έχετε ακούσει. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με καύση των ορυκτών καυσίμων, όπου κατά τη διάρκεια της καύσης απελευθερώνονται διάφορα επικίνδυνα αέρια, τα οποία επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο στόχος που έχουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου εκεί δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων σε
ακούς ποτάμια, χαράνδρες, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια. Όμως οι άνθρωποι κατέληξαν στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά εδώ η τεράστια κατανάλωση των υλικών και προφανώς τα περισσότερα έξοδα είναι κάτι που όλοι γνωρίζουν. Οι προσπάθειες για την κατασκευή του ανάποδου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και έχουμε κάτι ανάλογο και στις μέρες μας στην Κίνα. Το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, τότε καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά με το απλό καθημερινό και σύγχρονο τραμ που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή. Εδώ πέρα τώρα έχουμε τρεις εικόνες που με το τελεφερίκ αριστερά και δεξιά έχουμε τα ενέργεια βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, σέρνονται από ένα σχοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Και εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway, Ανατόλη Γιουνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτή των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας που είδαμε νωρίτερα. Είναι υπέργεια μεταφορά, δηλαδή μεταφορά δεύτερου επίπεδου. Τις δεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως γνωρίζετε. Και εδώ έχουμε κάποιες εικόνες που ουσιαστικά μας το επαληθεύουν. Τις χορδές δεν τις χρησιμοποιούμε μόνο σε μέσα μεταφοράς. Προφανώς χρησιμοποιούμε και σε διάφορα πράγματα, όπως έχουμε εδώ την κιθάρα και τα ακροβατικά κόλπα που έχουμε εδώ στην εικόνα. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ στην επόμενη εικόνα έχουμε μία διατομή της σιδηροδοχείας χορδής, όπου βλέπουμε αυτές τις δέσμες από σειρματόσχοινα ή χορδές όπως λέγονται, όπου στηρίζουν και εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους την ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Από κάτω έχουμε το υλικό πλήρωσης, γύρω-γύρω περιβάλλει το σώμα η διατομή της σιδηροδοχείας και από πάνω έχουμε την κεφαλή της σιδηροδοχείας. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του δάσους σιδηροδοχείων, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολυσίσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσουν επίσης να γίνουν και οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες για τους επιβάτες και πιο ασφαλής για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο Κέντρο Τεχνολογίας Λευκορωσίας και τώρα θα σας τα παρουσιάσω. Εδώ έχουμε το πρώτο, όπου είναι το ευέλικτο, όπως λέγεται. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Εδώ έχουμε το υπερελαφρύ. Η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι σπυροειδή σωλήνας με σύρμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγοι τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για το τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγοι σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν και πιο φθηνή στην συντήρηση. Στην επόμενη εικόνα έχουμε το ημιάκαμπτο και τα χαρακτηριστικά αυτής της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης.
Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται διάφορα μοντέλα όπως το Unicont, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018 οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της σημείακας της τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί από 4-6 τόνους ανά όχημα. Το επόμενο μας, η επόμενη μας γραμμή είναι η άκαμπτη, όπου αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας έως και 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα από κάτω και από πάνω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και το επόμενο και τελευταίο είναι το φορτίο, όπου σε αυτή τη δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν τη δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερο όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με το Unitrans, όπου είναι μια μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης τη δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι εργάζεται και έχει αφιερώσει σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Από την ζωή του έχει αφιερώσει τόσα πολλά χρόνια για να κατασκευάσει φυσικά και να σχεδιάσει όλη αυτή την τεχνολογία. Μία ερώτηση ίσως η οποία θα σας έχει γεννηθεί μέχρι στιγμής είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Σαν καινούργια τεχνολογία έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης του καυσίμου είναι η διαντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, καθώς μας ενδιαφέρει ή ένα από τα κυριότερα πράγματα που μας ενδιαφέρουν είναι η ασφάλεια του περιβάλλοντος. Επίσης, είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον είδη ενέργειας, την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει τη βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας. Ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας μονάδας υψηλής ταχύτητας Skyway είναι μόνο 0,75, το οποίο ποσοστό είναι έως και 5 φορές λιγότερο από τα ταχύτερα αυτοκίνητα παραγωγής. Η χαμηλότερη αντίσταση αέρα μειώνει επίσης και την κατανάλωση καυσίμου κατά 10 φορές και επιτρέπει την ασφαλή επιτάχυνση στα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Μία υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και εκατομμύρια εκτάσεις αφορής γης κάτω από τις γραμμές θα παραμείνουν ανέγγιχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία ή και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μια κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μια λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Και εδώ έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου. Έχουμε στην πρώτη εικόνα ένα όχημα το οποίο προβλέπεται για αστική χρήση. Αυτό φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα και παίρνει 14 άτομα το βαγονάκι. Και το δεύτερο το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις παίρνει 6 άτομα το βαγονάκι και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών που ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν
οι οδικές μεταφορές που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή. Μετά έχουμε το τραμ, έχουμε και το τελεφερίκι και το μετρό, όμως όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις οδικές μεταφορές που έχει φτάσει στα ύψη, όπως βλέπουμε. Και φυσικά τα οχήματα της Skyway, τα οποία είναι με το πράσινο και έχουν το μικρότερο ποσοστό. Και αυτό κυρίως οφείλεται στο ότι οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος, γεγονός που αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα ή και ανθρώπους, και αυτό μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγκυχτη, δηλαδή τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Στην κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα και να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέρχεια μεταφορά χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε τη συγκρίση της Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Θα ακολουθήσουν διαγράμματα πάνω σε αυτά. Για παράδειγμα, διάγραμμα στις κεφαλούχες δαπάνες ή στην ενεργειακή κατανάλωση και στην επικοινωνία, τα οποία θα είναι βασισμένα πάνω σε αυτά τα εικονίδια. Και τώρα θα τα αναλύσουμε ένα προς ένα. Εδώ στο πρώτο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες, βλέπουμε ότι το όχημα το οποίο λειτουργεί μαγνητική όρηση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Και βλέπουμε, ας πούμε, τις οδικές μεταφορές, οι οποίες έχουν την τρίτη θέση, έχουν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και ακόμα μεγαλύτερη διαφορά ο σιδηρόδρομος και φυσικά τα οχήματα της Skyway, τα οποία είναι με το πράσινο και συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό. Εδώ που έχουμε τα ίδια οχήματα ή καλύτερα μέσα μεταφοράς με το προηγούμενο διάγραμμα, βλέπουμε πως έχουν ανέβει τα ποσοστά σε όλα τα μέσα μεταφοράς, όμως παρατηρούμε πως παρόλα αυτά η διαφορά με το πρώτο και με το τελευταίο είναι στοιχειώδης. Το επόμενο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, έχουμε λίγο διαφορετικά μέσα μεταφοράς και συγκεκριμένα βλέπουμε στο πρώτο διάγραμμα τις οδικές μεταφορές, όπου αν θυμάστε τις οδικές μεταφορές, τις είδαμε και στο διάγραμμα με την επικινδυνότητα, που ήταν σχετικά με την ασφάλεια ή ακόμα καλύτερα με τα ατυχήματα. Και αυτό μας βάζει λίγο σε σκέψη, διότι οι οδικές μεταφορές, δηλαδή εμείς συμπεραίνουμε ότι δεν είναι επικίνδυνες μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για μας, καθώς καταστρέφουν και τα δύο μέτωπα, όπως βλέπουμε. Παρατηρούμε ότι ο σιδηρόδρομος, παρόλο που είναι μετά τις οδικές μεταφορές, έχει τεράστια διαφορά και φυσικά πολύ πιο μικρή διαφορά έχουν τα οχήματα της Skyway, τα οποία είναι με το πράσινο, υπενθυμίζω. Τώρα, σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την κατανάλωση της ενέργειας, βλέπουμε ότι το τελεφερίκ καταναλώνει τη μεγαλύτερη ενέργεια. Μετά από αυτό ακολουθεί το όχημα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, τα δικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος το Skyway. Στη μεταφορική ικανότητα βλέπουμε πως στην πρώτη θέση την κατέχει μάλλον το μεγαλύτερο ποσοστό. Σε αυτό το διάγραμμα το κατέχουν τα οχήματα της Skyway. Όμως εδώ θέλει να δείξει το διάγραμμα κάτι θετικό αντί για αρνητικό, σε αντίθεση με τα προηγούμενα διαγράμματα, οπότε είναι καλό που για πρώτη φορά εδώ πέρα τα οχήματα της Skyway έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με άλλα μέσα μεταφοράς. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο, και αν μετρήσουμε και λάβουμε υπόψη το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και εδώ έχουμε τις
εκδοχές μεταφοράς μεγάλων φορτίων, μικρών φορτίων και εμπορεύματο κυβωτίων. Το Unicont, όπως ονομάζεται αυτό το ξεχωριστό είδος μεταφοράς, μαζεύει η παρουσιάση εταιρεία με μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων. Έχει μέγιστη ταχύτητα που φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων, πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές, όπως ξέρετε. Η τεκμηρίωση επιβεβαιώνει ότι αυτή η μεταφορά χορδής, ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές, μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Αναμένονται άλλα 4 είδη, τα οποία θα μας παρουσιάσει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδών έλαβε πάνω από 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Και εδώ βλέπουμε μερικά από τα διπλώματα που έχει λάβει η εταιρεία. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ και γι' αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ η εταιρεία Unitsky String Technologies, όπου από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στη δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και περαστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Ekatechna Park, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Κάθε χρόνο στο ECAFEST, χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν για τα μελλοντικά της σχέδια και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία εκτίθονται σε αυτό το χώρο. Από το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Το κέντρο καινοτομίας Skyway στην Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση των μιλιοεταιριών Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να περιμένουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπώνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στον πολυδομικό σχεδιασμό. Και εδώ πέρα βλέπουμε διάφορες εταιρείες που σίγουρα όλοι σας γνωρίσετε. Ένα κοινό στοιχείο που έχουν όλες αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν. Στην αφετηρία τους κανένας ποτέ δεν φανταζόταν ότι μια μέρα θα έφταναν στο επίπεδο που βρίσκονται σήμερα και ότι θα κατακτούσαν τον κόσμο με τον τρόπο που τον έχουν κατακτήσει, έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους και την τεχνολογία τους στην ανθρωπότητα και έχουν κάνει άλλα πολλά. Η τεχνολογία Skyway έτσι και αυτή ξεκίνησε από μια ιδέα ενός επιστήμονα. Σιγά σιγά έγινε έργο, το οποίο βλέπουμε σήμερα και συνεχώς ακούμε για νέα επιτεύγματα που κάνει μέσα από τα εβδομαδιαία νέα της εταιρείας. Οπότε σιγά σιγά αυτή η εταιρεία θα φτάσει μια μέρα αυτά τα μεγάλα ονόματα και δεν θα έχει τίποτα να ζηλέψει από όλα αυτά που έχουν τώρα οι άλλες εταιρείες. Και γι' αυτό το σκοπό μην χάνετε την ευκαιρία σας, επενδύστε όσο έχετε ακόμα χρόνο. Οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, αλλά η τιμή τους ανεβαίνει διαρκώς καθώς ανεβαίνει η αξία της εταιρείας. Και όσοι από εσάς είστε κάποιο καιρό στην εταιρεία, σίγουρα θα το έχετε αυτό παρατηρήσει.
και συνεχώς περιμένουμε κάποια προσφορά ίσως που... συνεχώς ανεβαίνουν οι τιμές στις εταιρείες, των μετοχών, συγγνώμη. Και τώρα ας κάνουμε μία σύνοψη. Η υπέρχεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και φιλική προς το περιβάλλον, διότι σκέφτεται τις ανάγκες του ανθρώπου και παράλληλα φροντίζει το περιβάλλον. Και αφού τελειώσαμε με αυτή την πρώτη παρουσίαση, θα προχωρήσουμε τώρα στα νέα της εβδομάδας. Θα υπενθυμίσω ότι έχουμε δίπλα εδώ το chat, όπου μπορείτε να γράψετε παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Και θα προχωρήσουμε στα νέα. Πριν πάμε όμως στα νέα, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι για όλα αυτά τα νέα υπάρχουν σύνδεσμοι όπου μπορείτε να επισκεφτείτε τις σχετικές ιστοσελίδες και να διαβάσετε με περισσότερη λεπτομέρεια εάν σας ενδιαφέρουν αυτά τα νέα για περισσότερες πληροφορίες. Και να διαβάσετε και άλλα ακόμα νέα που μπορεί να μην αναρτούμε σε αυτή την παρουσίαση. Πάμε στο πρώτο μας νέο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 6 του μηνός. Και συγκεκριμένα ήταν η δημοσίευση μιας συνέντευξης με τον εφευρέτη της μεταφοράς εγχώρτων Ανατόλη Γιουνίτσκι, στην οποία μοιράζεται τα νέα επιτεύγματα του έργου. Σχετικά με ένα επαγγελματικό ταξίδι που έκανε ο επιστήμονας, είπε ότι βρίσκεται σε ένα από τα γραφεία της εταιρείας, το οποίο βρίσκεται στην ελεύθερη οικονομική ζώνη του Ντουμπάι. Εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη η εργασία για την εκστρατεία marketing που στοχεύει στην ανάπτυξη έργων στο όλο το κόσμο. Σχετικά με το είδος γραμμών που μπορούμε να το πούμε και σχοινιά, η εταιρεία διαπραγματεύεται σε πολλές χώρες που προσανατολίζονται με αυτόν τον τρόπο. Εκεί λένε ότι το κόστος ένα χιλιόμετρο είναι περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια. Το κόστος των δρόμων με χορδές είναι χαμηλότερο, δηλαδή από 7 έως και 15 εκατομμύρια δολάρια. Η τεχνολογία μας είναι φθηνότερη, καλύτερη και πιο αξιόπιστη και φυσικά πιο ανθεκτική. Σχετικά με τη Σάρζα, εκεί η εταιρεία κατασκευάζει δύο πίσες χορδών 2,4 χιλιόμετρων η καθεμιά, και γιατί μια γραμμή τα στηρίγματα γκύρωσης είναι έτοιμα και για τη δεύτερη είναι ακόμα υποκατασκευή. Οι ράγκες είναι σχεδιασμένες για βαριά φορτία. Από εκεί, δηλαδή από αυτή την άποψη, είναι ανώτερα από τα συμπλέγματα που η εταιρεία έχει εφαρμόσει στο παρελθόν. Σχετικά με τα εμπορικά έργα, η εταιρεία έχει φιλοξενήσει περισσότερες από 100 αντιπροσωπείες κατά τη διάρκεια του Expo 2020. Τώρα, η εταιρεία εργάζεται για την υλοποίηση των εμπορικών έργων που προέκυψαν από αυτές τις συναντήσεις. Έχει ξεκινήσει συνεργή δουλειά που απαιτεί την παρουσία του επιστήμονα, όπως ο ίδιος λέει. Το νέο μοντέλο μεταφοράς είναι το Unimobile, που σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε και δοκιμάζεται στην Λευκορωσία. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο κέντρο δοκιμών στη Σάρζα. Εκεί θα δείξουμε τις δυνατότητες των οχημάτων της πέμπτης γενιάς, όπως μας λέει ο επιστήμονας. Και μας δίνει και μία συμβουλή για επίδοξους επιχειρηματίες. Και μας λέει, θα ήθελα να μάθουν για να μπορούν να γνωρίζουν και να καταλαβαίνουν περισσότερα και για να μάθετε όχι μόνο ότι θα σας επιτρέψει να κερδίσετε χρήματα, γιατί στο μυαλό πολλών η γνώση χρειάζεται μόνο για να βγάλετε κέρδος. Θα πρέπει να μάθετε και να καταλάβετε και πώς λειτουργεί ο κόσμος, όπως μας λέει. Το επόμενο μας νέο είναι ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στις 8 του μηνός και μας λέει ότι στην Σάρσα ξεκίνησε η κατασκευή τρεις συνδομής τροχιάς στην πίστα 2,4 χιλιόμετρων, το νούμερο 4. Το πρώτο στάδιο της εργασίας είναι το ξετύλιγμα των χαλίδινων καλωδίων που θα αποτελέσουν τη βάση μιας μιάκαμπτης σιδηροτροχιάς
Υπενθυμίζουμε ότι μία ράχα χορδών αποτελείται από πολλά στοιχεία. Προστασία από εξωτερικές επιδράσεις και μεταφορά ρεύματος που παρέχεται από το σύνθετο περίβλημα. Μέσα σε αυτό υπάρχουν σύρματα κατασκευασμένα από δέσμες χαλίδινων σειρμάτων και κάνουν την πίστα ανθεκτική στα φορτία. Για να επιταγχύνουν την διαδικασία εκτέλεξης και να μειώσουν το κόστος, οι ειδικοί χρησιμοποιούν μηχανήματα κατασκευής και ένα ειδικό καρότσι, το οποίο είναι στερεωμένο ένα καρούλι σχοινιού. Κάθε δέσμη τοποθετείται σε ένα αυστηρά καθορισμένο μέρος, έτσι ώστε τίποτα να μην μπερδεύεται. Τώρα η εγκατάσταση των μονάδων εγκύρωσης σε αυτή την πίστα έχει ολοκληρωθεί και όλα τα καλώδια έχουν εξετυλιχτεί. Στην ιστοσελίδα μπορείτε να δείτε και ένα σχετικό βίντεο με αυτά που μας λέει το άρθρο. Οπότε, αν δεν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να την επισκεφτείτε και να δείτε το βίντεο. Και το επόμενο και τελευταίο μας νέο μας λέει ότι τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης Railway Technology δημοσίευσαν ένα άρθρο στον ιστότοπο ότι σχετικά με τα πλεονεκτήματα της μεταφοράς επιβατών με σειρά. Ναι, και να πω, επειδή ξέχασα, αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε στις 12 του μηνός. Σχετικά με την ασφάλεια, η μεταφορά χορδών είναι εξοπλισμένη με σύστημα κατά του εκτροχιασμού. Επιτρέπει να κρατάτε σταθερά το τρένο στην ράγα ακόμα και σε κακές καιρικές συνθήκες. Η ταχύτητα και η διαδρομή ελέγχονται από αυτοματισμό. Επομένως, ο κίνδυνος ατυχημάτων που οφείλεται σε ανθρώπινη υπετιότητα μειώνεται σε ελάχιστο. Το επόμενο είναι η προσιτότητα. Η δομή της τροχιάς της μεταφοράς χορδών δεν απαιτεί χωμάτινα επιχώματα, γέφυρες, κόμβους και οχητούς και αυτό μειώνει το κόστος κατασκευής του συγκροτήματος. Η τελική αερογέφυρα δεν απαιτεί συνεχή συντήρηση. Η διάρκεια ζωής της γραμμής χορδών πριν από μεγάλες επισκευές είναι περισσότερα από 50 χρόνια και το τροχαίο υλικό είναι 25 χρόνια. Σχετικά για την υψηλή ταχύτητα, το Stream Transport μπορεί να μεταφέρει επιβάτες με 150 χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτό είναι 2 φορές πιο γρήγορο από ένα κανονικό λεωφορείο. Τα διαστήματα κίνησης είναι ο αριθμός των μοντέλων. Ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την κίνηση των επιβατών. Λόγω της θέσης του πάνω από το έδαφος, η μεταφορά χορδών δεν θα κολλήσει στην κυκλοφορία. Σχετικά με την φιλικότητα προς το περιβάλλον, χάρη στην υπέργεια τοποθέτησή του, οι χορδές δεν παρεμβαίνουν στην κίνηση του νερού και των ζώων και διατηρούν το έδαφος και το γόνιμο, μάλλον το γόνιμο έδαφος και καλλιέργεια. Τα άλατα αποπάγωσης που βλάπτει το περιβάλλον δεν χρειάζονται για την διατήρηση της διαδρομής. Οι μεταφορές λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, που είναι το πιο φιλικό προς το περιβάλλον είδος καυσίμου. Σχετικά με την ικανότητα προσαρμογής, οι πίστες χορδών μπορούν να τοποθετηθούν σε πίστες με δύσκολο έδαφος και δύσκολες καιρικές συνθήκες. Στις πόλεις δεν θα είναι απαραίτητο να κατεδαφιστούν οι υπάρχουσες υποδομές, γιατί οι αερογέφυρες θα περνούν πάνω από ηλεκτροφόρα καλώδια, κτηρία κατοικιών και δρόμους. Μπορείτε να διαβάσετε το αρχικό κείμενο στον ιστότοπο του προγραμματιστή της εταιρείας για περισσότερες λεπτομέρειες. Και αυτά είχα να πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Θα τα πούμε ξανά την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα. Σας παρακαλώ, άμα ενδιαφέρεστε, να διαβάσετε τα νέα τα οποία αναρτούμε στα chat που έχουμε για την εταιρεία. Εκεί θα βρείτε όλα τα άρθρα που διαβάζουμε εδώ πέρα και φυσικά ακόμα περισσότερα. Και πάνω σε αυτό να υπενθυμίσω ότι μέχρι τις 14 Ιουλίου υπάρχει και το Champions Challenge, το οποίο διεξάγεται στο προσωπικό σας γραφείο, οπότε άμα ενδιαφέρεστε, απλά ανοίξτε το πακόφι σας και διαβάστε εκεί πέρα σχετικά με αυτό το challenge. Υπάρχουν εκεί πέρα όλες οι πληροφορίες, οπότε αν ενδιαφέρεστε και έχετε ερωτήσεις, μπορείτε να επενθυμηθείτε στα chat που έχουμε εκεί πέρα και απαντάμε σε ερωτήσεις.
Θα τα ξαναπούμε, όπως είπα, την επόμενη Τρίτη. Σας ξαναευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο και εβδομάδας και ημέρας. Καλό σας βράδυ!